Τι έγινε χθες το βράδυ στο περίπτερό σας? Τι έγινε, ό,τι γίνεται συνέχεια. Κάθε δύο μήνες δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε. Κοιτάνε να μας κόψουν και την ανάσα. Εχθές ήταν το παιδί σας εδώ? Εχθές ήταν το παιδί για λίγο, το άλλαξε τον πατέρα του που έφυγε για δουλειά. Για μια ωρίτσα σου να έρθω κι εγώ. Και του κάνανε επίθεση τρεις γύφτη. Μια κυρία και δύο άντρες. Και του κάνανε δίθεν ότι έδωσε λάθος τα ρέστα και το απείρησαν. Θα του φέρουν την αστυνομία και τον μπλόκαραν το παιδί. Και λέει: περιμένετε να πάρω τη μαμά μου τηλέφωνο. Και όρμησαν και του πήραν το τηλέφωνο και του το κόψανε, να μην μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μου. Και ύστερα. Κανονική ληστεία δηλαδή. Κανονική ληστεία. Τι του κλέψανε? Του πιάσανε την κουβέντα από εδώ οι δύο και ο άλλος άπλωσε από μπροστά και του πήρε το ταμείο με τα λεφτά. Ό,τι είχε μέσα. Τώρα σημασία το πόσα είχε. Το χτύπησανε? Το χτύπησε ένας εδώ στον ώμο, αλλά τραβήχτηκε το παιδί πίσω. Κινδυνεύεται εδώ στην περιοχή? Κινδυνεύουμε. Δεν υπάρχει φύλαξη. Να και το παλικάρι, ας το πει. Ναι. Οι φίλοι του, η Αφίγκανη, να το λέει, το παραδέχεται. Εχθές το βράδυ μας κλέψανε. Κινδυνεύουμε. Αφού είμαστε σε πάλι. Για πες μας, ξέρεις την περιοχή εδώ, είστε καθημερινά στον δρόμο. Καλά, παιδιά. Τι να πω εγώ. Όλοι χαμός γίνεται. Χαμός. Κλέβουν καθημερινά. Κλέβουν. Αυτοί που δεν έχουν να φάνε, κλέβουν. Ναι, αλλά παραλίγο να χτυπήσουν το παιδί εχθές. Δεν ξέρω αυτό. Δεν το ξέρει, δεν έχουν. Εντάξει, το παιδί δεν γνωρίζει. Εντάξει. Δεν γνωρίζει το χθεσινό θέμα, αλλά ότι γίνεται συνέχεια και πέρσι και πρόπερσι. Κάθε, σας λέω, κάθε δύο μήνες, τρεις έχουμε αυτή την κατάσταση. Δεν έχουμε ασφάλεια. Η αστυνομία ήρθε. Ήρθε η αστυνομία, αλλά ήταν αργά, δεν τους έπιασε. Τις πινακίδες τις είχαν κάνει ρολό, να μην φαίνεται ο αριθμός στο αυτοκίνητο, γιατί ήταν προσχεδιασμένο το θέμα. Ναι. Παρακολούθησαν που έφυγε ο άντρας μου. Μαζεύτε παιδάκια, δίνουν εξετάσεις, δεν υπάρχει στην πλατεία κανένας. Και μόλις άδειασε και καφετέρια από έξω. Μαζεύτηκε ο κόσμος μέσα λόγω ψύχρας. Τότε όρμησαν εδώ πέρα και έκαναν επίπληξη του παιδιού. Είμαστε δυστυχώς ξέφραγο αμπέλι η Ελλάδα. Λυπάμαι που ο πολιτισμός ξεκίνησε από εμάς, αλλά οι νόμοι δεν μας καλύπτουν, δεν μας φυλάνε. Και επιτεθήκανε στο Περιτερά και του πήρανε 400 περίπου ευρώ. Το χτυπήσανε. 10 η ώρα το βράδυ. Δεν το χτυπήσανε. Τον απειλήσανε. Πέσανε πολύ απάνω και του αρπάξανε τα λεφτά από το ταμείο. Η αντίδρασή του? Η αντίδραση τι να κάνει, μόνος του ήταν άνθρωπος. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ήρθε. Δεν ξέρω, για αυτά δεν ξέρω. Τη Δευτέρα ή την Τρίτη που έβρεχε, πήγανε, γκρεμίσανε μία μάντρα με γερανό χωρίς πινακίδες. Ναι. Γερανό χωρίς πινακίδες. Πήρανε τη δεξαμενή, μια μεγάλη δεξαμενή του ανθρώπου, είναι από την Αθήνα αυτός, δεν ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, και γκρεμίσανε μία μάντρα 30 μέτρα με τσιμέντο και τσιμεντόλιθους και τα σίδερα όλα. Και τα ρίξανε. Και σήμερα πήγανε τα σήκωσε ο Δήμος. Δηλαδή δεν είχαν. Δεν μπορούσε να περάσει και ο κόσμος που πάει στα χτήματά του και στα σπίτια του. Έχει κλείσει τον δρόμο. Έχει κλείσει τον δρόμο. Δεν φοβούνται τίποτα, πρόεδρε. Όχι, δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ με συγχωρείτε, αλλά πω. Δεν έχουμε κράτος. Δεν έχουμε αστυνόμευση. Δεν ξέρω. Τι φταίει, δεν ξέρω τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσουν κίνητρα στην αστυνομία. Τι κίνητρα αφού το κόψαν όλα? Με αυτό λέω. Πρέπει να δώσουν κίνητρα στην αστυνομία. Για τράβο στρατόπεδο μπορεί να μπει. Δεν ξέρω τι κάνω στο στρατόπεδο. Αυτό που ξέρω εγώ, ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Παίρνει τηλέφωνο ότι κλέψανε. Πήρα τηλέφωνο εγώ ίδιος, με ειδοποίησανε και πήγα εκεί πέρα. Παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία, λέει πάρε τη δημαρχία. Είναι πράγματα. Ο ένας θα δένει στον άλλον, ναι. Και ο κόσμος τώρα τα εγκατέλειψε, έχει φοβηθεί. Ψυχρό 10 η ώρα τώρα στο περίπτωρο και να κλέβουνε. Εκεί, επί τόπου.